πώς θα σηκώσει δύο καρπούζια σε μια μασχάλη ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, πώς μετά από 15 μήνες θητείας στο επιμελητήριο, ο Παντελής Λεγάτος αποφάσισε να ασχοληθεί και με την αυτοδιοίκηση και γιατί επέλεξε το συνδυασμό της Χριστιάνας Καλογύρου. Τι θα κάνει αν εκλεγεί, σε ποια θέση θα μείνει και τι γνώμη έχει για τους υποψήφιους δημάρχους Μανώλη Βουρνού, Σταμάτη Κάρματζη και Κώστα Τριαντάφυλλο. Σε αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα απαντά ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Να αναφέρω ότι ξεκινήσαμε να κάνουμε κλαδικές συναντήσεις. Σχολείο Τουρισμού 1 πέρσι, Σχολείο Τουρισμού 2 σε λίγες μέρες, την Τετάρτη. Έχουμε το δεύτερο σχολείο τουρισμού. Το πιο σημαντικό το λοιπόν είναι να προσφέρουμε τις σωστές υπηρεσίες, αυτές τις οποίες θέλει και ζητάει ο επισκέπτης ισχύου. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι εκ του αποτελέσματος, πάντοτε, χωρίς να είναι η δική μου άποψη μόνο, δεν είμαστε πετυχημένοι σε αυτό. Και αυτό δεν είμαστε πετυχημένοι γιατί πραγματικά θέλουμε τουρισμό. Άλλο θέλω τουρισμό και άλλο κάνω τουρισμό. Είναι δύο διαφορετικές οι ανοίες. Ηχείος μπορεί σίγουρα και η περιφέρεια και ο Δήμος και το επιμελητήριο στρατηγικά να κοιτάνε προς την ίδια κατεύθυνση. Μέχρι στιγμής στρατηγικά αυτό δεν το έχουμε καταφέρει. Με τον Μανώλη τον Βουρνού στην τεχνοκρατία. Με τον Κώστα τον Τριαντάφυλλο, με τον Σταμάτη τον Κάρματζη, στη δύναμη της ψυχής και στον αυθορμητισμό που έχει ο Σταμάτης. Και με τον Κώστα τον Τριαντάφυλλο που μας δίνει μια πολύ στενή φιλία τόσα χρόνια, αλλά και έχουμε συνεργαστεί. Θεωρώ ότι το πόσο εκφραστικός και ενωτικός είναι, με εκφράζει απόλυτα. Κάθε Πέμπτη Αυτοπροσώπος με το Γιάννη Τζούμα στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη στις 11 το βράδυ.